Ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Προανήγγειλα ένα θέμα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Του έκλεισε η Εύη Χαρακιανάκη με πρωταγωνιστές. Αν έπρεπε να διαλέξω ένα θέμα αγαπημένο μου σήμερα από την εκπομπή, θα ήταν αυτό. Θα ήταν το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι αγαπημένο από την αρχή της χρονιάς μέχρι και σήμερα, αυτό το μήνα που είμαστε στον αέρα, είναι ένα από τα όμορφα θέματα. Ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι στέλνει και πολλά μηνύματα. Πρωταγωνιστές, σκύλοι, θύματα κακοποίησης, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο κάθονται στα θρανία, Εύη. Ακριβώς. Ναι. Είναι μια δράση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρεία ΖΟΕΣ, ναι, στην οποία σκυλάκια, το οποίο ήταν όπως είπες και εσύ θύματα κακοποίησης, σωστά, πάνε σε σχολεία και έτσι με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά ευαισθητοποιούνται και αγαπούν ειδικής αγωγής τα ζωάκια. Και αναλαμβάνουν αυτά τα σκυλάκια, συγκεκριμένα τρία στον αριθμό, μια εκπαιδευτική δράση στο πλαίσιο βέβαια προγραμμάτων θεραπευτικής αγωγής. Θέλω να πάμε λίγο στην κυρία Κατερίνα Παπαποστόλου, ιδρύτρια της συγκεκριμένης μη αστικής κερδοσκοπικής εταιρείας ΖΟΕΣ, να την καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα. Εντάξει, μας βλέπετε. Βέβαια, κανονικά, και να σας ευχαριστήσω πολύ και για την αναμονή και για την υπομονή. Ένα θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω πολύ υπομονή. Ως εδώ από την οικογένεια που δεν έχει καθόλου υπομονή. Είναι εδώ αυτή η ξανθιά κυρία δίπλα μου, η οποία είναι, περιμένει από τις 5.30 είναι εδώ σε αυτή τη θέση. Έτσι. Και περιμένει πώς και πώς. Οπότε μπορεί και να μας αφήσει να αποχωρήσει, να πάει λίγα εκατοστά πιο πέρα και να πάει να κοιμηθεί. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνει σε αυτό το πεντάλεπτο, εξάλεπτο που θα σας απασχολήσουμε. Για πείτε μας λίγο, πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία και πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία να γίνουν πρωταγωνιστές σε σχολεία και σύμμαχοι παιδιών που έχουν ανάγκη την παρέα των σκύλων, αυτά τα σκυλάκια. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε από πολύ αρχή, από τότε που έγινα, που ήμουν δασκάλα. Τα πρώτα μου χρόνια τα πέρασα στην Κρήτη, οφείλω να ομολογήσω, και η Κρήτη έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί για κακή μου τύχη, γιατί δεν είναι όλοι κριτικοί έτσι, αυτό πρέπει να το πούμε και το λέω πάντα όποτε μιλάω για την Κρήτη, έχει υπέροχους ανθρώπους, αλλά δυστυχώς έχει και ανθρώπους που κακοποιούν τα ζώα, όπως γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Οπότε ξεκίνησε λοιπόν από την Κρήτη, όπου είδα κάποιες κακοποιήσεις που τις κάνανε παιδιά δημοτικού σε ζώα, και έτσι σκέφτηκα ότι αυτό πρέπει λίγο να αλλάξει. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, υπήρξαν πάρα πολλά εμπόδια, με αποτέλεσμα τελικά το 2015 να ιδρυθούν οι ΖΟΕΣ, οι οποίες ήταν ένα αποτέλεσμα ενός πολύ μεγάλου αγώνα, πολλών ετών, που πορευόμουν μόνη, και αυτή τη στιγμή έχω αρκετούς συνοδοιπόρους, που μέσα από πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία κάνουμε, προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο την αντίληψη των παιδιών, των ανθρώπων, γενικότερα για τα ζώα. Κυρία Παπαποστόλου, ο ρόλος των σκυλάκων σε ένα σχολείο ειδικής αγωγής, για παράδειγμα, πώς είναι από τη μία, και από την άλλη, ποια η ανταπόκριση των παιδιών? Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι τρεις σκύλοι έχουν έναν έτσι τριπλό ρόλο, θα λέγαμε. Ο ένας τους ο ρόλος είναι ότι είναι σκύλοι εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης, όπου εργάζονται μαζί μου στο σχολείο. Εργάζονται σε εισαγωγικά πάντα, γιατί ποτέ οι σκύλοι δεν εργάζονται. Και όπου είμαι διευθύντρια σε ένα δημοτικό σχολείο. Οπότε εκεί δουλεύουν με παιδιά τα οποία έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, έχουν έτσι λίγο επιθετική συμπεριφορά. Βοηθούν πολύ στο να λυθούν οι διαφορές μεταξύ των παιδιών, αλλά βοηθούν σίγουρα και στο να είναι οι εκπαιδευτικοί πολύ χαρούμενοι στο σχολείο. Ο δεύτερος ρόλος είναι, όπως είπατε και εσείς, μέσα από τις ζωές, μέσα από τα σχολεία της ειδικής αγωγής, όπου εκεί έχουν κάνει πραγματικά πολύ θεματικά πράγματα και οι τρεις σκύλοι, αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Ο Πόθος, ο πιο μικρός της παρέας εδώ που είναι ακριβώς πίσω μου, έχει παίξει μέχρι και σε θεατρική παράσταση, σε τέσσερις θεατρικές παραστάσεις μέχρι τώρα. Και ο τρίτος ρόλος είναι ότι είναι και οι τρεις ήρωες εκπαιδευτικών φιλοζωικών βιβλίων, όπου επίσης μέσα από τα βιβλία αυτά προσπαθούμε, μάλιστα, να μάθουμε στα παιδιά να αγαπούν τα ζώα. Εύη. Κυρία Παπαποστόλου, ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν, μάλιστα, παιδιά τα οποία φοβούνται λίγο τα σκυλάκια, τα ζωάκια, και αν ναι, πώς βοηθάτε να εξοικειωθούν με αυτά? Η αλήθεια είναι ότι η απάντηση στην ερώτηση που κάνατε είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται τα σκυλάκια και γενικότερα τα ζώα, όπου αυτή η φοβία περνάει στα παιδιά. Οπότε να σας πω την αλήθεια, από μια εμπειρία πάρα πολλών ετών, έχω παρατηρήσει ότι παιδιά που φοβούνται τα ζώα προέρχονται από οικογένειες όπου εκεί κάποιος από τους γονείς, τα αδέλφια ή τους παππούδες φοβάται επίσης τα ζώα. Γενικότερα είναι ότι είμαι λίγο τυχερή, αρκετά θα έλεγα, μάλλον όχι λίγο, γιατί τους δικούς μου σκύλους, όταν έχω συναντήσει παιδιά που φοβούνται τους σκύλους,
Οι δικοί μου σκύλοι έχουν έτσι λίγο ένα ιδιαίτερο χάρισμα, θα έλεγα. Γιατί αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι να το πετύχεις με την εκπαίδευση μόνο. Και είναι εξοικειώνονται τα παιδιά πάρα πολύ γρήγορα. Πάντως, αν πρέπει να δώσουμε μία συμβουλή σε αυτούς που μας ακούνε, είναι ότι όταν έχουμε ένα παιδί το οποίο φοβάται έναν σκύλο, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τον πιέσουμε να έρθει σε επαφή. Όλα πρέπει να γίνουν πολύ σταδιακά και με πάρα πολύ προσοχή, έτσι ώστε να αποφευθεί οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στο παιδί και στο σκύλο. Μάλιστα. Το μήνυμα το οποίο στέλνετε, ξέρετε, η περιφέρεια Κρήτης έχει κάποια περιστατικά κακοποίησης, κάποια περιστατικά, κάποια μαυρώνουν την εικόνα και στέλνουν στην υπόλοιπη Ελλάδα λανθασμένα μηνύματα. Το μήνυμα που στέλνετε, ποιο είναι, ξέρετε, οι φιλόζωοι και αυτοί που αγαπούν τα ζώα σε επίπεδο περιφέρειας είναι η συντριπτική πλειοψηφία και γνωρίζω πολύ καλά μέσα από το ρεπορτάζ και το αναφέρω. Το δικό σας μήνυμα. Όπως είπατε, γι' αυτό και ξεκίνησα έτσι, ότι παντού υπάρχουν αυτά σε όλη την Ελλάδα και σίγουρα δεν μπορούμε να μαυρίζουμε έναν τόπο για κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων. Αυτό που θέλω σίγουρα να πω είναι αυτό που είπατε και εσείς ακριβώς και συμφωνώ απολύτως, ότι πιστεύω ότι και εσείς ως δημοσιογράφος θα συμφωνήσετε ότι οι φωνές οι φιλοζωικές πληθαίνουν όσο παίρνουν τα χρόνια. Οπότε το μήνυμα που περνώ πάντα είναι ότι για να μάθουμε να αγαπήσουμε τα ζώα αληθινά, είναι θα πρέπει να μπαίνουμε πάντα στη θέση τους. Γι' αυτό και τα προγράμματα που κάνουμε στα σχολεία είναι όλα προγράμματα ενσυναίσθησης. Οδηγούμε με έναν πολύ όμορφο τρόπο τα παιδιά να μπουν στη θέση των ζώων για να μπορέσουν να τα κατανοήσουν και να τα αγαπήσουν. Οπότε το μήνυμα πάντα είναι αυτό. Να κατανοήσουμε τα ζώα, τον κόσμο τους, για να μπορέσουμε να βγούμε κοντά τους και να τα αγαπήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Είναι τόσο όμορφα τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν και παραδειγματιζόμαστε. Στο τέλος κάτι θα μείνει. Αυτής της άποψης είμαι εγώ, αυτής της λογικής. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Πάντοτε. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, Εύε, να σας ευχαριστήσω πολύ και εσένα.